να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί το βλέπω συνέχεια στα comments, γενικότερα συζητήσεις που κάνουμε online. Έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη, έχει να κάνει με τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης, ειδικότερα με τα LLMs, τα Large Language Models όπως λέμε, τα οποία είναι πολύ ατυχώς ονομασμένα έτσι, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και έχει να κάνει με την αίσθηση που έχει ο κόσμος ότι αυτά τα μοντέλα εμείς τα φτιάχνουμε, εμείς τα δημιουργούμε, εμείς τα προγραμματίζουμε. Και επειδή δεν είναι έτσι τα πράγματα, δυσκολεύεται ο κόσμος να κατανοήσει τη δυσκολία που έχουμε στο να τα κάνουμε control και να τα ελέγξουμε. Πάμε λοιπόν να εξηγήσουμε λίγο πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή η εκπαίδευση αυτών των μοντέλων και γιατί αυτά τα μοντέλα ουσιαστικά δεν τα δημιουργούμε εμείς, αλλά είναι πιο πολύ σαν φυτά, αυτά τα φυτά που έχουμε στις λάστρες, δηλαδή μεγαλώνουν μόνα τους. Πραγματικά μεγαλώνουν μόνα τους και μαθαίνουν μόνα τους. Ας δούμε λοιπόν ποια κομμάτια κάνουμε εμείς και ποια κομμάτια αναλαμβάνει η τεχνολογία από μόνη της. Ωραία. Εμείς μαζεύουμε ένα σύνολο δεδομένων, τα οποία τα ονομάζουμε training data, δηλαδή δεδομένα εκπαίδευσης. Τα μορφοποιούμε με έναν συγκεκριμένο τρόπο ώστε να είναι πιο κατανοητά και πιο εύπεπτα τα μοντέλα. Και μετά τι κάνουμε, φτιάχνουμε ένα δίκτυο νευρώνων, το οποίο έχει διάφορα layers, και όσο πιο πολλά layers, τόσο πιο deep είναι το learning. Ωραία. Και μετά τι λέμε, πάρε αυτά τα δεδομένα και κατέληξε σε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Δηλαδή, σου δίνω εγώ πάρα πολλές φωτογραφίες από γάτες, για παράδειγμα θα σας πω, δέστες και κατέληξε ότι αυτό που βλέπεις είναι γάτες. Ωραία. Θα μου πεις αυτό είναι πολύ χαζό. Ναι, αλλά το ποιοι νευρώνες κάνουν fire, δηλαδή ενεργοποιούνται σε όλη αυτή τη διαδικασία του training, το οποίο γίνεται πολλές και φορές και άλλες και άλλες και άλλες, μέχρι να αρχίσει ουσιαστικά το μοντέλο να κατανοεί ότι αυτά είναι γάτες και να μπορεί να βρίσκει γάτες όπου και αν τις δει μετά. Ωραία. Πολύ χοντρικά σας το λέω τώρα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι το μεσαίο κομμάτι που έχει να κάνει με τους νευρώνες και που έχει να κάνει ουσιαστικά με το πώς μαθαίνει το σύστημα και ποιους νευρώνες ενεργοποιεί ανά πάσα στιγμή και με ποιον τρόπο, σε αυτό δεν κατανοούμε τίποτα. Δεν ξέρουμε πώς γίνεται. Εμείς ξέρουμε ότι το σύστημα του δίνουμε αυτό και μας δίνει το output που θέλουμε εμείς. Με ένα ποσοστό επιτυχίας, ξεκινάει με ένα 3%, 2, 5 και μετά αρχίζει 7, 20, 30, 50, 70, 100 και μετά όταν φτάσει στο 80, 90 λέμε ότι το μοντέλο πλέον το έχει μάθει. Είναι πάρα πολύ καλό το ποσοστό ώστε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε identify τις γάτες. Ωραία. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό όμως να καταλάβουμε ότι το μεσαίο κομμάτι δεν το κατανοούμε? Γιατί έχουμε παρατηρήσει ότι τα μοντέλα αυτά εμείς μπορεί να τους μαθαίνουμε ένα πράγμα, αλλά αυτά να μαθαίνουν και άλλα πράγματα παράλληλα. Γιατί μπορούν μέσα από τα δεδομένα που τους δίνουμε, μπορούν και βλέπουν διάφορες συσχετήσεις μέσα στα δεδομένα αυτά, οι οποίες καταλήγουν σε κάποια συμπεράσματα, τα οποία όμως τα μοντέλα αυτά τα κάνουν και τα μαθαίνουν από μόνα τους. Γι' αυτό και έχουμε βρει μοντέλα τα οποία τους μαθαίναμε, για παράδειγμα, αγγλικά, αλλά παράλληλα είδαν τη συσχέτιση των λατινογενών, ας πούμε, γλωσσών και έμαθαν ισπανικά, έμαθαν ιταλικά, χωρίς να το μάθουμε εμείς. Και άλλα τέτοια παραδείγματα, πιο ακραία. Δηλαδή να μαθαίνεις ένα μοντέλο σκάκι και αυτό να μαθαίνει γλώσσες παράλληλα. Και παράλληλα να μαθαίνει και οικονομική θεωρία. Γιατί βλέπει μέσα σε αυτά όλα τα δεδομένα, πράγματα που δεν μπορεί να τα δει ένας άνθρωπος. Δεν μπορεί να τα δουν πολλοί άνθρωποι παράλληλα. Γιατί έχουν το πλεονέκτημα του να έχουν όλα τα δεδομένα παράλληλα και ταυτόχρονα στη μνήμη. Είναι πολύ πιο γρήγορα, είναι πολύ πιο έξυπνα πλέον. Άρα, που θέλω να καταλήξω για να μην σας κουράζω. Η θεώρηση που έχουμε ότι γιατί δεν μπορούμε να ελέγξουμε την τεχνητή νοημοσύνη αφού εμείς τη φτιάχνουμε, είναι λανθασμένη, γιατί πολύ απλά δεν τη φτιάχνουμε εμείς. Δημιουργείται μόνη της, μεγαλώνει μόνη της, μαθαίνει μόνη της. Εμείς δίνουμε το εναρκτήριο λάκτισμα, από εκεί πέρα αναλαμβάνει μόνη της να κάνει ό,τι είναι να κάνει. Και πλέον, φανταστείτε ότι υπάρχουν open source μοντέλα, δηλαδή μοντέλα τα οποία είναι ελεύθερα διαθέσιμα στον κόσμο, για να μάθουν και να εκπαιδευτούν πάνω σε οτιδήποτε εμείς έχουμε στο μυαλό μας. Καλό ή κακό. Και το αφήνω αυτό εδώ για την ώρα.